Γεωργιάδης. Αθανασιάδης η κάθετη για τον Ίβιτς. Τέτα τέτα αυτός με τον Κυριακίδη. Τα δίχτυα κουνιούνται 1-0 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 21. Με τον Ίβιτς να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα και να γίνεται ο νούμερο 10 σκόρερ του ΠΑΟΚ στη σεζόν. Φωτάκης Ίβιτς, το άνοιγμα απελευθερώνει ωραία το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην άλλη πλευρά που έχει χώρο Έτο. Σαλπικίδης. Φωτάκης. Αυτός θα κάνει τη σέντρα σημαδεύοντας τον Ίβιτς. Κεφαλιά πάσα για τον Σαλπικίδη. Η πάσα για τον Αθανασιάδη. 2-0 ο ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Αυξάνει το προβάδισμα έναντι του Λεβαδιακού. Με τον Αθανασιάδη να πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ. Το πέμπτο του στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Φαβάλι θέλει να κάνει την τρίπλα στο Λάζαρ. Έχασε την μπάλα και ο Ρουμάνος δίνει για τον Αθανασιάδη. Σουτάρει ο Αθανασιάδης. 3-0. Δεύτερο γκολ για τον Αθανασιάδη στο σημερινό παιχνίδι. Μία ασίστ στο πρώτο προς τον Ίβιτς και δύο γκολ στη συνέχεια στο 49 και στο 84. 3-0 οι γηπεδούχοι μπροστά. Ο Ζαουή γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κουτσόπουλο και τώρα Φαβάλι. Μία ακόμη κάθετη από τον Αργεντίνο για τον Απολεώνη. Βγαίνει αρκετά από την εστία του ο Γλύκος. Πλασάρει ο Απολεώνη για το 3-1. 3-1 ο Λεβαδιακός, δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση του τριλέπτου έξτρα χρόνου. Μειώνει το σκορ με τον Απολεώνη, ένα από τους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο για την ομάδα του Γιώργου Παράσχου. Να κερδίζει τον Γλύκο στο τετατέτ. Και να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα στην τρίτη του συμμετοχή ως αλλαγή.